Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ανατρεπτικό. Κυριολεκτικά ανατρεπτικό σήμερα λόγω της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας, η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Καιρό είχαμε να δούμε τόσο κόσμο στους δρόμους. Θα συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα συζητήσουμε προς το τέλος της εκπομπής για τις εξελίξεις αμερικάνικες εκλογές. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον Ιωάννη Μάζη, για μια διαφορετική ανάλυση, διαφορετική από ό,τι έχετε συνηθίσει και ό,τι ακούτε. Θα συζητήσουμε το θέμα του Κολονού με τη συμμορία και τις αποκαλύψεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, αλλά παραδόξως δημοσιότητα η οποία μένει στο ημίφος. Εμείς θα σας αποκαλύψουμε και τρεις τρανταχτές περιπτώσεις που δεν τις έχετε ακούσει πουθενά και αγγίζουν τα υψηλότερα κλιμάκια. Γιατί αυτό ακούγεται τις τελευταίες ώρες και εμείς θα σας παρουσιάσουμε στοιχεία. Θα μιλήσουμε για το καλάθι του νοικοκυριού, για τις λαθροχειρίες που γίνονται, για περιπτώσεις εκνευριστικές που πραγματικά εξοργίζουν τους Έλληνες, διότι στην ήδη ασθενούς ελληνική οικονομία έρχονται να προστεθούν κάποιες εσφαλμένες αποφάσεις και κάποιες πραγματικά εγκληματικές πρωτοβουλίες κερδοσκόπων που ταλανίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όλα αυτά μαζί φυσικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών που δεν το ξεχνάμε και σας έχουμε και ένα ενδιαφέρον βίντεο ευθύς αμέσως. Θα τα σχολιάσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Μαζί μας έχουμε τον Χρήστο Χαλαζιά, γνωστός και έμπειρος δημοσιογράφος. Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους. Ο Στέλιος Φωτόπουλος, οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Στέλιος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Ο Κυριάκος Τόμπρας, οικονομολόγος και πρόεδρος του κινήματος Υπέρβαση. Κυριάκο. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Ανδρέα. Με διπλή ιδιότητα σήμερα, Κυριάκο, γιατί εδώ τα λέμε όλα, γνωριζόμαστε άλλωστε πολλά χρόνια. Με αυτή τη δουλειά κάνουμε τόσα χρόνια, τα λέμε όλα. Οπότε και δεν καταλαβαίνεις. Διότι και λόγω συγγένειας θα μας πεις και ένα σχόλιο παραπάνω για τις υποκλοπές, εσύ. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το βίντεο. Να ξεκινήσουμε με το βίντεο με την οργισμένη παρέμβαση του πασίγνωστου δημοσιογράφου του κυρίου Πορτοσάλτα αναφορικά με το θέμα, για να μπούμε στο ψητό. Με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι, καλά, σε αν δεν σε παρακολουθούν, τι να παρακολουθήσουν, θα είναι ηλίθιοι. Να, δηλαδή, το ότι είναι ηλίθιοι είναι, δεν το συζητώ. Όλοι αυτοί που κάνουν τη δουλειά είναι βλαμμένοι και ηλίθιοι, έτσι. Βλαμμένοι, πειραγμένοι, δηλαδή είναι για θεραπεία, είναι για μέσα. Αν ακούς το τηλέφωνο του αλλού, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του αλλού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πας στον γιατρό σου. Όχι ψυχοθεραπεία, όχι, όχι. Είσαι βαθιά άρρωστος, θέλεις κανονική θεραπεία σε ψυχίατρο. Όχι ψυχολόγο. Δεν αρκεί να σε ακούσει κάποιος. Δεν αρκεί να σε ακούσει, γιατί είσαι βαθιά βλαμμένος. Δηλαδή, αν ευχαριστιέσαι. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αν ευχαριστιέσαι από τη ζωή των άλλων, είσαι βαθιά άρρωστος και κανονικά πρέπει να σε έχουν κλείσει και μέσα. Δηλαδή με βουλοκαίρια μέσα για βαθιά, βαθιά θεραπεία. Αν ποτέ θεραπευτείς, τι να σου πω. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά εγώ λέω να κάνεις την προσπάθεια. Λοιπόν, άρα θεωρώ πρώτα απ' όλα λοιπόν αυτόν που παρακολουθεί πρώτα απ' όλα βαθιά άρρωστο και μετά και ηλίθιο. Μην τον πω και μαλά. Δηλαδή, το μαλάκα με την έννοια του αυτοικανοποιείται να ακούει τον άλλον. Άρα είναι κατά κυριολεξία μαλάκα αυτός που παρακολουθεί. Έτσι, γιατί το λέω και χορταίνει το στόμα μου, δηλαδή είναι γεμίζει. Και δεν το λέω μεταφορικά, όχι, όχι. Κατά κυριολεξία αυτός που παρακολουθεί είναι μαλάκα. Κυριάκο, θα δώσω το λόγο σε σένα. Πώς άκουσες έτσι αυτή την επίθεση και πες μας και έτσι μια κουβέντα αναφορικά με την υπόθεση. Ο Πορτοσάλτε έδωσε ρέστα σήμερα. Δηλαδή, τι θέλει να πει, όλα αυτά τα είπε για το Μητσοτάκη. Δηλαδή, όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που έκανε, τους έκανε αναφερόμενος στο Μητσοτάκη, ή σε αυτούς που ακούγανε ό,τι ακούγανε. Γιατί με λίγα λόγια, ο κύριος Πορτοσάλτε σήμερα έρχεται να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες Βαξεβάνη περί υποκλοπών. Δηλαδή, με αυτά που λέει ο Πορτοσάλτε, δεν λέει ότι δεν γίνονται υποκλοπές, λέει ότι γίνονται. Και αυτοί που τις κάνουν είναι έτσι, είναι μπήξε, είναι δείξε, είναι και μαλα τέτοιοι. Παρήτατη χαρακτηρίζει. Μπράβο. Κυριά. Άρα λοιπόν τι κάνει, ομολογεί ότι υπάρχουν υποκλοπές. Βέβαια, το ότι υπάρχουν υποκλοπές, αγαπητέ μου Αντρέα, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε καμία χώρα του δυτικού κόσμου. Παντού γίνονται υποκλοπές όταν τις κάνουν οι υπηρεσίες για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι κάτι καινούριο υποκλοπές. Άρα όλες αυτές οι βλακίες που είπε ο Πορτοσάλτε για τους ανθρώπους της ΕΕΠ που κάνουν αυτή τη δουλειά για να μας διαφυλάξουν για λόγω εθνικής ασφάλειας, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι όλα αυτά τα οποία τους είπε ο κ. Πορτοσάλτε, έτσι. Εμένα όμως δεν με ανησυχεί, αγαπητέ μου Ανδρέα, το ότι γίνονται υποκλοπές, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Εγώ πραγματικά, αν ήμουν ασθενής του Μητσοτάκη, θα ήμουν πολύ ανήσυχος για το τι θα βγάλουν οι διάλογοι από αυτές τις υποκλοπές. Καταρχήν, υπάρχει προαναγγελία ονομάτων ότι κάθε Κυριακή, λέει στην εφημερίδα,
θα παίζουν λίγα ονόματα, γιατί θα σερβιριστεί το πιάτο σε τεύχη. Δεν θα είναι μία δόση, θα είναι σε πολλά τεύχη το θέμα των υποκλοπών μέχρι τις εκλογές. Ένα το κρατούμενο. Κάθε Κυριακή, λέει, θα υπάρχουν καινούργια ονόματα. Αλλά και πέρα από τα ονόματα, εμένα με ανησυχούν κάτι πληροφορίες που ακούω, αγαπητέ μου Ανδρέα, για κάτι συζύγους κυρίες υπουργών, οι οποίες δεν είναι καταγεγραμμένες για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά και γκρινιάζουν και μεταξύ τους, διότι δεν μένει τίποτα, γιατί δεν προφθαίνουν να πάνε στη Λάρισα να πάρουν λεφτά. Μένει όλα αυτά να αποδειχθούν, γιατί εδώ επισύεται και η ποινή φυλάκισης βαρύτατη. 20 χρόνια φυλάκη, δεν ξέρω για τις άλλες υποκλοπές στο παρελθόν που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και σε εξεταστικές, αν θα ισχύει αυτή η βαρύτατη ποινή, γιατί δεν είδα τίποτα. Μα 20 χρόνια φυλακή σε ποιον και γιατί? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Αν οι υποκλοπές είναι νόμιμες και είναι της ΕΕΠ, ποιος θα 20 χρόνια φυλακή επειδή η ΕΕΠ έκανε τη δουλειά της? Βέβαια, υπάρχει και το δεύτερο σενάριο. Οι υποκλοπές που γίνονται από ιδιώτες επιχειρηματίες και από συγκεκριμένα σπίτια, χρησιμοποιώντας υπαλλήλους της ΕΕΠ. Υπάρχει και αυτό το οποίο καταγγέλλεται. Αυτά θα τα δείξει όλα η εισαγγελική έρευνα. Έχουμε πολλά πάντως να δούμε. Που ελπίζω πολλά. Να φτάσει μέχρι τέλους. Θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, Κυριάκο. Στέλιο. Παρακαλώ. Τι θέλει να σου πει? Ένα σχόλιο για τις υποπώς το βλέπεις εσύ. Δηλαδή, παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου ότι ναι, υπάρχει κέντρο που παρακολουθεί. Θα πάμε... Αυτό τώρα είναι για να καθησυχαστούμε. Θα πάμε. Αλλά λέει αυτός δεν γνωρίζει τίποτα. Θα πάμε σε. Εντάξει, αυτό είναι χειρότερο. Νομίζω ότι αυτό το σχόλιο, το να λέει ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν γνώριζα, είναι χειρότερο και από τα προηγούμενα σχόλια και από τις προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει. Φαίνεται ότι θα πάμε σε εκλογές με κοριούς. Φαίνεται ότι θα πάμε σε εκλογές με ένα νοσηρό κλίμα. Και αυτό, αν θέλετε την άποψή μου, είναι στενάχωρο. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο να είναι βουτυγμένη η πολιτική σκηνή στη λάσπη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι πράξεις, οι παραλήψεις και το ήθος κάποιων ανθρώπων ευτελίζει όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Και τον παίρνει η μπάλα όλων. Χρήστο. Να πω ένα μικρό σχόλιο για την απεργία με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Πορτοσάλτε. Οι απεργίες βοηθάνε ειδικά των δημοσιογράφων, γιατί ο δημοσιογράφος είναι μεν είναι επάγγελμα, αλλά κάνει και λειτουργήμα, το να ενημερώνει τον πολίτη για όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν και είναι σημαντικά για τη χώρα τους, για τη χώρα μας δηλαδή. Λοιπόν, εμείς τώρα τα τελευταία χρόνια σταματάμε. Πότε θα πληροφορηθεί ο αναγνώστης ή ο πολίτης ο απλός το τι έγινε σήμερα στην απεργία? Το ξεχνάμε. Γι' αυτό το λόγο οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι ξέρανε το ρόλο τους, ξέρανε και τα καθήκοντα που είχαν. Και βέβαια ποτέ ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τον οποιονδήποτε και να λέει μία σειρά πραγμάτων και ύβρις. Ο δημοσιογράφος ψύχρεμα μπαίνει σε μία διαδικασία να ενημερώσει. Και από εκεί και πέρα κάποιος να λάβει από τη δικαιοσύνη ή από την πολιτεία τις ευθύνες για να ξεκαθαρίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης σε οτιδήποτε κάτι που είναι σε βάρος του μιλάει ότι δεν γνωρίζει. Έχει όμως ένα πολύ καλό προπαγανδιστικό λεξιλόγιο που είναι 4 λέξεις. Θα το δούμε, το προχωράμε, θα το φτιάξουμε και θα σας δώσουμε ακόμη και τις αποζημιώσεις σας και θα πάρετε και ένα μισθό. Το πότε θα πάρουμε μία αύξηση δεν μας το λέει. Και ένα επίδομα του δεν άκουσα δεν είπα. Δεν μπορεί όμως να λέει ότι τη μία στιγμή δεν γνωρίζω και στη συνέντευξη που έδωσε είπε ότι γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί. Όχι, γνωρίζω ότι υπάρχει, είπε, ότι υπάρχει κέντρο. Ναι. Και ξέρω ότι είναι και οι ισχυρές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Οι δυνάμεις θα μας πει, για να ξέρουμε κι εμείς ποιος είναι ο εχθρός μας. Γιατί μας παίρνουν, γιατί μας παρακολουθούν. Κάθε πρωθυπουργός τα τελευταία 30 χρόνια που μπορώ να θυμάμαι, ο οποίος βρίσκεται σε αποδρομή, διώκεται, κυνηγέται από το κατεστημένο, από επιχειρηματίες, από συμφέροντα και από ξένα κέντρα εξουσίας. Αυτό είναι το τελευταίο αφήγημα που ακούμε πάντα. Εδώ γίνεται το εξής. Η πληροφόρηση, η παρακολούθηση γίνεται με κάποια στοιχεία. Και κυρίως στόχος αυτών των υποκλοπών ποια είναι?
Η ασφάλεια όχι του Πρωθυπουργού ή ενός Υπουργού ή μιας κυρίας. Εκεί περιπλέκεται το θέμα. Είναι αναφέρθηκα... για το συμφέρον λοιπόν, της χώρας. Πάμε στο σχολείο σου για να πάμε στον κύριο Λεχουρίδη, τον πρόεδρο του ΜΚΑ. Το βασικότερο που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι από όλο αυτό το πράγμα καταλήγει ο Μητσοτάκης να πει ότι θα απαγορεύσει τα παράνομα λογισμικά. Έτσι. Μα μας κάνει πλάκα και με τα ελληνικά μας. Τα παράνομα λογισμικά δεν χρειάζεται να τα απαγορεύσει κανένας Μητσοτάκης. Είναι ήδη απαγορευμένα από τον νόμο, γι' αυτό λέγονται παράνομα. Αυτό θα έλειπε ο νόμος να επέτρεπε τη χρήση παράνομων λογισμικών. Οτιδήποτε είναι παράνομο απαγορεύεται από την ίδια την νομοθεσία. Δεν χρειάζεται να το απαγορεύσει κανένας Πρωθυπουργός. Άρα για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά ας μας πείτε ο κύριος Πρωθυπουργός τι εννοεί όταν λέει θα απαγορεύσει το παράνομο. Ότι μέχρι σήμερα επέτρεπε τα παράνομα. Ότι επιτρέπεται το παράνομο δηλαδή. Ή μήπως δεν ήταν παράνομο μέχρι σήμερα. Ή δεν είναι παράνομο ή το παράνομο μέχρι σήμερα επιτρέπεται. Λοιπόν. Και αν επιτρέπεται το παράνομο, να σηκωνόμαστε να φεύγουμε από εδώ, να πάμε αλλού. Θα σε διακόψω, Κυριάκο. Πρέπει να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Λεχουρίτη, πάντως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται ο κακός χαμός με το καλάθι του νοικοκυριού. Δηλαδή έχουν γίνει ρεπόρτερς οι πελάτες και ανακαλύπτουν συνεχώς κακός κείμενα που οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι υπάρχει εξαπάτηση το λιγότερο. Ο μόνος που δεν το βλέπει, κύριε Παπακυριακόπουλε, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το επιτελείο του Υπουργείου και η κυβέρνηση. Όλος ο κόσμος ο υπόλοιπος βλέπει ότι όλα αυτά τα οποία μας λέγαν το περιβόητο καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού ότι είναι φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Παράλληλα δεν εγκαταλείπει τις επιθετικές του τάσεις ο υπουργός λέγοντας ότι το φτηνότερο πλέον σούπερ μάρκετ είναι ο Μασούτης και εγώ θα πάω εκεί να ψωνίσω, άρα και εσύ ποιος με πήγαινε εκεί, θεωρώντας ότι η λογική αυτή του να ρουφιανεύω θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα από τα προσδοκόμενα. Δηλαδή, όταν ακούς έναν υπουργό που ο ρόλος του δεν είναι αυτό, ο ρόλος του είναι να χτυπήσει την ακρίβεια και όχι να βάλει τον έναν εναντίον του άλλου και ο ένας να βγάζει το μάτι του άλλου. Παράλληλα. Ναι, μακάρι να είχαμε μόνο τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εδώ έχουμε και άλλον υπουργό. Άλλον υπουργό, ο οποίος δεν ξέρω αν γνωρίζετε, σχετικά με το περιβόητο πρόστιμο σε μεγάλη ελληνική εταιρεία διακίνησης κοτόπουλου. Είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο και τι έχετε να πείτε γι' αυτό, δεν έχει σπραχθεί δηλαδή, τι... Όχι κύριε Κυριακόπουλε, Παπα Κυριακόπουλε. Δεν είναι αυτή η εταιρεία. Είναι άλλο το πρόστιμο, είναι άλλη εταιρεία, είναι ένα πρόστιμο που έχει επιβληθεί από το ΕΦΕΤ εδώ και 5, 6, 8 μήνες, είναι στο σαλτάρι του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κυρίου Γιωργαντά, είναι ένα ποσό άνω των 100.000 το πρόστιμο, είναι για ανέβρεση νητρικών και σαλμονέλας σε μεγάλη εταιρεία πουλερικών που διακινεί προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, κρεοπολία, σε όλη την αγορά, σε όλη την επικράτεια. Δεν είναι μικρή εταιρεία. Αυτό λοιπόν το πρόστιμο το φυλάει καλά, κρυμμένο στο σιτάρι, ο κύριος Γεωργαντάς. Γιατί εφόσον μια υπηρεσία έχει επιβάλει πρόστιμο, πρέπει αυτό να περάσει σόνι και καλά από τον Υπουργό. Δηλαδή αυτό το πράγμα μόνο στη Σοβιετική Ένωση γινότανε. Διότι πάνω από ένα ποσό, μέχρι 60.000 μπορεί να επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ, πάνω από αυτό το ποσό, υποχρεωτικά με τον νόμο που ισχύει, το επιβάλλει ο εκάστοτε Υπουργός. Το ίδιο πράγμα. Γιατί ο ΕΦΕΤ μία ήταν στο ένα, μία ήταν στο άλλο Υπουργείο. Εγώ δεν είπα ότι αυτό πρέπει να είναι παράνομο. Είπα ότι ο νόμος είναι λάθος. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν εξετάζω τον νόμο. Εγώ εξετάζω ότι υπάρχουν πρόστιμα πέραν από τα κοτόπουλα. Υπάρχουν και πρόστιμα εταιριών που εισήγαγαν αμφιβόλου ποιότητας αυγά
και χώρα προέλευσης. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να διεκπεραιώνουν αυτό και όχι ο υπουργός. Ο υπουργός θα πάει να πει πάρτε και αυτό. Μα κύριε Καλασιά, κοιτάξτε. Υπάρχει ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, ο ΕΦΕΤ, ναι, που έχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι επιθεωρητές του ΕΦΕΤ. Εκεί, όταν επιβάλλεται το πρόστιμο, δίνει τη δυνατότητα ο ΕΦΕΤ στις εταιρείες να προβάλλουν ενστάσεις. Ναι. Γίνονται οι ενστάσεις, εκδικάζονται οι ενστάσεις, απορρίπτονται ή εγκρίνονται. Ναι. Όταν απορριφτούν, φεύγει η απόφαση και πάει στον Υπουργό. Ο Υπουργός λοιπόν άμεσα πρέπει να επιβάλλει το πρόστιμο και να ονοματοδώσει την εταιρεία. Κύριε Λεχουρίτη, αυτό με τα αυγά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω γιατί θέλω να το πούμε αυτό. Αυτό με τα αυγά όντως ήταν αυγά εισαγωγής και τα βαφτίζανε ελληνικά και τα πουλούσαν. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν αυγά εισαγωγής, αμφιβόλου χώρας προέλευσης, αμφιβόλου ποιότητος. Όταν εισήχθησαν και μπήκαν στην αγορά, κάποιο κομμάτι κατασχέθηκε όταν βρέθηκαν και από εκεί και πέρα επευλήθηκαν πρόστιμα σε αυτές τις εταιρείες που εισήγαγαν αυτά τα αυγά. Όμως, κύριε Παπακυριακόπουλε, το να εισάγεις αυγά, το να εισάγεις άλλα προϊόντα και να είναι τα πρόστιμα στο γραφείο του Υπουργού και να μην έχουν υπογραφή, αυτό είναι σκάνδαλο του σκανδάλου. Στέλνω ένα σχόλιο. Εγώ θα πήγαινα ένα βήμα πίσω, αν μου επιτρέπετε. Για μένα το μεγαλύτερο σκάνδαλο δεν είναι αυτό. Για μένα το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι εισάγεις. Έτσι, εγώ θα ξεκίνησα από εκεί. Γιατί το Υπουργείο είναι Υπουργείο. Είναι Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας. Ο κύριος Γεωργιάδης, και δεν το προσωποποιώ στον κύριο Γεωργιάδη, έτσι προς Θεού, και η κυβέρνηση συνολικά, όταν κάθισε στο τραπέζι τους σούπερ μαρκετάδες, έχει τη δύναμη να τους επιβάλλει, να βάλουν σε αυτό το ρημάδι το καλάθι του νοικοκυριού, της νοικοκυράς, όπως θέλετε πέστε το, και ελληνικά προϊόντα. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο για το Σεπτέμβρη έφτασε στο 70%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι όσο και να δουλέψει ο τουρισμός, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να γίνει. Το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Έχει νόημα αυτό. Στο 9 μήνο. Εάν λοιπόν, και μιλάμε για ένα μήνα, το καταλάβατε πάρα πολύ. Όχι, είναι πες το όμως, γιατί δεν γνωρίζουμε. Είναι ακόμη πιο τραγικό αυτό που λέει, γιατί είναι με αύξηση εξαγωγών και με όλο το πακέτο του τουρισμού μέσα. Α, αυτό. Δηλαδή είναι ακόμα χειρότερο. Στους επόμενους μήνες, αυτό το πράγμα, αυτό το μέγεθος θα επιδεινωθεί. Και θα επιδεινωθεί γιατί δεν θα έχουμε τον τουρισμό, έτσι. Είναι αυτονόητο αυτό. Αλλά και τους μήνες που έχουμε τουρισμό, το μεγαλύτερο μέρος από τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε είναι εισαγωγής. Άλλη κακοδαιμονία αυτή. Από τη μια τσέπη τα βάζουμε, από την άλλη τσέπη τα βγάζουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι το κράτος, η κυβέρνηση έπρεπε, έχει τη δύναμη, θα μπορούσε να το επιβάλλει. Έχει τα μέσα, δεν έχει την πολιτική βούληση. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Κύριε Φωτόπουλε, είχαμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές και είσαστε και στο πάνελ και είχα πει ότι η ακρίβεια φαίνεται. Η μείωση των ποσοτήτων φαίνεται. Η ποιότητα δεν φαίνεται. Θα τα δούμε και τώρα, κύριε Λεχουρίτη, αυτά. Εδώ πάντως, Αντρέα, έχω ένσταση. Έχω λοιπόν ένσταση. Γιατί και η ποιότητα φαίνεται. Γιατί όταν παράγεις, έχει τους μηχανισμούς να ελέγξεις. Ακριβώς. Και τον τρόπο και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες. Πάμε να δούμε τις κάρτες. Συνθήκες. Πάλι δεν με καταλάβατε. Όχι, σας κατάλαβα. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Η ποιότητα δεν φαίνεται. Η ακρίβεια. Πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις πόσο είναι η τιμή του προϊόντος. Πας στο σούπερ μάρκετ, σαν καταναλωτής μιλάμε, και βλέπεις ότι μειώνεται η ποσότητα. Το βλέπεις και αυτό. Πας στο σούπερ μάρκετ, αγοράζεις προϊόντα. Την ποιότητα, ο λοιπόν, καταναλωτής... Πάμε να τα δούμε κιόλας για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχουμε γίγαντες Κίνας. Γίγαντες Κίνας, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Υποτίθεται τα μεταφορικά έχουν δεκαπλασιαστεί και όμως κάποιοι θεωρούν ότι είναι πιο ανταγωνιστικό για να φέρνουν γίγαντες Κίνας έναντι των δικών μας. Είναι πιο μακριά η Κίνα από την Καστοριά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή είναι αδιανόητο.
Είναι αδιανόητο. Θα έπρεπε να υπάρξει οπωσδήποτε αυτό που είπε ο Στέλιος, εγώ θα συμφωνήσω. Κράτος είναι αυτό που βοηθάει την εθνική οικονομία. Όχι που βοηθάει την οικονομία της Κίνας ή της Τουρκίας. Δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση καθόλου εδώ και χρόνια, όχι μόνο αυτή. Την πρωτογενή παραγωγή που είναι το σημαντικότερο. Αυτό έχει δασμούς. Έχει μεταφορικά. Έχει μεταφορικά. Και παρόλα αυτά αυτό καταναλώνεται. Πάμε τώρα σε αυτό που είπε ο κύριος Λεχουρίτης. Πάμε να δούμε το κόλπο με τις συσκευασίες. Στέλιο, τι έχουμε εδώ πέρα? Το έχουμε ξαναπεί νομίζω από το Δελτίο. Το έχουμε επισημάνει, το έχουμε καυτηριάσει πάρα πολλές φορές. Εδώ υπάρχουν δύο ειδών να το πω κομπίνες. Γιατί μπορεί να είναι νόμιμο, υπό την έννοια ότι αλλάζουν το περιεχόμενο μιας συσκευασίας, αλλάζουν το περιεχόμενο το οποίο βρίσκεται και σε τελική ανάλυση καταναλώνει ο καταναλωτής. Έτσι. Το κουτί, να το πω έτσι, είναι το ίδιο. Αλλάζουν την ταμπελίτσα, η οποία είναι με μικρά γράμματα και τα 300 ml γίνεται 200-250 και η τιμή παραμένει η ίδια. Πάμε να δούμε και αυτό που λέει ο Στέλιος. Αυτό μπορεί να είναι νόμιμο γιατί παίρνει ταμπέλα, αλλά ηθικό δεν είναι. Γιατί αυτό είναι η περίπτωση, συγγνώμη σε διακόπτω Στέλιο, ήταν η περίπτωση ότι γίνονται παράλληλες εισαγωγές από Τουρκία μέσω Ιταλίας. Ναι, ναι, και επανερχόμαστε. Και τους βάζουν ετικέτα, αυτό που είπες. Και αυτή είναι η άλλη περίπτωση που είπες και είπε ο κ. Λεχουρίτης. Στην προηγούμενη συζήτηση την οποία είχαμε, γίνονται παράλληλες, γίνονται παραεισαγωγές, γίνονται στα πάντα πια. Είναι ελάχιστα αυτά τα οποία παράγουμε, γιατί έχει ισοπεδωθεί ουσιαστικά ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέα στη χώρα μας. Γίνονται παράλληλες παραεισαγωγές αμφιβόλου ποιότητας, γιατί δεν μπορεί κανένας να ελέγξει υπό ποιες συνθήκες παράγονται. Και αν πες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Στην Κίνα, στο Πακιστάν, στην Ινδία, ποιος θα πάει να ελέγξει και τι? Και στην Τουρκία δεν υπάρχει. Έχουμε κι άλλο όμως. Πάμε να δείξουμε τη φέτα από τα Σκόπια. Χρήστο, μακεδονική φέτα, Χρήστο. Πάει η συμφωνία των Πρεσπών, πάνε όλα. Ψευδομακεδόνες. Τα Σκόπια πάντα ήταν ένα πλυντήριο. Σε όλα τα επίπεδα. Όταν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να καθορίσει τα προϊόντα της κάθε χώρας, εμείς η τότε κυβέρνηση του 2012-2015 τι έκανε, αδιαφορούσε. Και έτσι όλοι, και οι Ολλανδοί και οι Σκοπιανοί και άλλοι, έχουν πάρει την προϊόντα δικά μας που θα μπορούσαμε και ήταν γνωστά σαν ελληνικά προϊόντα να τα πουλάνε, να τα φτιάχνουν και να τα πουλάνε στο εξωτερικό ως ελληνική φέτα. Εδώ θα έπρεπε η διακυβέρνηση που έχουμε τουλάχιστον να ανατρέψει αυτή τη διαδικασία, το να πουλάνε τη φέτα, η Τουρκία που έφτιαξε τα γιαούρτια και έγινε δισεκατομμυρίουχος ο Τούρκος που λέγεται για γιαούρτια, η Ολλανδία που συνέχεια βγάζει προϊόντα. Έλα, Κυριακό, υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών, συμφωνούμε? Ναι, ναι. Ωραία. Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα τελωνία, αυτό το προϊόν που ήρθε από τα Σκόπια, γιατί τα αφήσανε να εκτελονιστεί? Πολύ σωστό. Αυτό το προϊόν, τη στιγμή που πέρασε τελωνίο, δεν έβρεξε από τον ουρανό, πέρασε τελωνίο για να έρθει στην Ελλάδα. Μα δεν μπορεί, γιατί να το αφήσανε να εκτελονιστεί? Δεν μπορεί να κυκλοφορεί πουθενά. Γιατί το αφήσανε να εκτελονιστεί όταν γράφει Μασεδόνιαν? Απαγορεύεται να γράφει φέτα. Καλά, το Μασεδόνιαν δεν το συζητάμε. Το Μασεδόνιαν είναι το χειρότερο. Γιατί εγώ σου λέω ότι ούτε στα Σκόπια δεν είναι. Το προϊόν είναι η μεγαλύτερη απάτη. Το προϊόν απάτη θα μπορούσε να την έχουν κάνει και άλλοι. Γιατί αυτή η κυβέρνηση. Με ενοχλεί περισσότερο το Γιατί η κυβέρνηση αυτή που έλεγε ότι δεν θα σεβαστεί καθόλου την ονομασία, τη νέα ονομασία των Σκοπίων, δεν έχει κουνήσει τίποτα. Και απέναντίας συμφωνεί και έρχονται εδώ, συζητάνε, ξανασυζητάνε, δεν έχουν αλλάξει ακόμα τα βιβλία, δεν έχουν πάρει τα γάλματα κτλ. Λοιπόν, το σημαντικότερο είναι η απάτη που κάνουν. Κύριε Λεχουρίτη. Ξέρετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί είμαστε η χώρα του μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά με δίνετε. Έτσι. Είμαστε η χώρα του μπάχαλο, όποιος θέλει κάνει ό,τι γουστάρει, αρκεί το Υπουργείο να ικανοποιηθεί και να τρίβει τα χέρια του Άδωνης Γεωργιάδης λέγοντας ότι έπεσαν οι τιμές. Δεν ενδιαφέρονται για την ποιότητα των προϊόντων. Όταν μια υπηρεσία που είναι ο ΕΦΕΤ έχει 143 ελεκτές για όλη την επικράτεια, για όλη την Ελλάδα, περιμένετε να γίνουν έλεγχοι? Ή περιμένετε να γίνουν έλεγχοι τιμών 70-80 άτομα που έχει η Δημαία? Άρα συζητάμε για μία διάλυση ενός κρατικού μηχανισμού που το οποίο ενδιαφέρει είναι η φιλελεύθερη οικονομία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ασίδωτη οικονομία και δεν νοιάζεται κανένα. Αυτό το μπάχαλο κράτος.
Κύριε Λεχωρίδη, δεν είναι η μηχανή, είναι ο μηχανικός και ο καθοδηγητής που πρέπει να βάλει μπροστά τη μηχανή. Για δείξτε μας λοιπόν να πούμε. Το κάνει, δεν το κάνουν, δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, κοίτα Χρήστο τώρα πόσο δίκιο έχεις. Κύριε Λεχουρίτη, να δούμε κάτι που βρήκε ο κύριος Τόμπρας. Ανάπτυξη και επενδύσεων, τον κύριο Γεωργιάδη, ξέρετε τι είπε. Χαμηλώστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα άλευρα για να πέσει η τιμή στο ψωμί. Και δείτε τώρα. Με τα υψηλότερα ποιοτικά, αυτός, για αυτό, αυτό που το βρήκε ο Κυριάκος ο Τόμπρας από την Ιταλία. Το έδινε στα παιδιά του. Πρόσεξε εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι πραγματικά να τραβάμε τα μαλλιά μας, έτσι. Λέμε τόσο καιρό και φωνάζουμε και το λένε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την αγορά και την πραγματική οικονομία. Θέλετε πραγματικά να μειωθεί το κόστος των προϊόντων στο καλάθι του νοικοκυριού? Κόψτε ή μειώστε τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, αυτά που ένα νοικοκυριό πρέπει να καταναλώσει για να φάει, για να ζήσει. Δεν λέμε για τα καλλιτικά, λέμε για τα άκρως απαραίτητα. Τα μακαρόνια λοιπόν είναι προκειμένου. Εδώ λοιπόν η γνωστή μάρκα μακαρονιών, το έχει σκεπάσει ο σκηνοθέτης σας, η Μπαρίλα είναι, θα πω συγκεκριμένα ποια είναι. Δεν πειράζει. Συγκεκριμένο λοιπόν ζυμαρικό, αυτό που βλέπετε είναι ταμιακή από ιταλικό σούπερ μάρκετ πριν 3 ημέρες. Βλέπετε την τιμή στην οποία πουλιέται 1,78 τα δύο πακέτα, πρόσεξε, 1,78 τα δύο πακέτα, όταν είμαστε στο 1,35 εδώ στην Ελλάδα το 1, και βλέπετε από κάτω ποιος είναι ο λόγος που βγαίνει τόσο φθηνό το μπαρίλα στο ιταλικό σούπερ μάρκετ. Λέει από κάτω ΦΠΑ, η ΙΒΑ, εκεί που λέει ΙΒΑ, είναι ΦΠΑ σε τελικά το ΙΒΑ, 0. Και έχει λοιπόν 0 ΦΠΑ και το μακαρόνι τώρα στο ράφι του ιταλικού σούπερ μάρκετ. Πόσο επιβαρύνει το ΦΠΑ της τιμής των τροφίμων αν έχουμε την κάρτα? Ορίστε. Τραγικό. 3 ευρώ στη σκόνη πλυντηρίου. 3 ευρώ στο Γκούντα. Καλά, εντάξει, που το Γκούντα έχει γίνει σημείο αναφορά στο Γκούντα. Λες και δεν έχουμε τα καλύτερα τυριά στην Ελλάδα και κάνουμε σημείο αναφορά στο Γκούντα. Και αυτό είναι. Στέλιο, δεν είναι αυτό τώρα εγκληματικό? Μα τι, έχουμε τα καλύτερα τυριά στην Ελλάδα. Έχουμε ένα κράτος τροχονόμο. Και δεν είναι ότι έχουμε ένα κράτος τροχονόμο το οποίο βλέπει τα καράβια να περνούν μπροστά του, βλέπει τα αυτοκίνητα να περνούν. Μας κοστίζει 106 δις το χρόνο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αν δεν το πληρώναμε με τους φόρους μας 106 δις, μπορεί και να έλεγε άστο, αδερφέ, δεν πειράζει. Διασκεδάζουμε κιόλα, αλλά εδώ είναι πόνος. 1,5 ευρώ στην πύρα. 1,4 στα ρολά υγείας. Τι μας λέγανε, Στέλιο, θυμάσαι, Χρήστο, τι μας λέγανε? Δεν θα έχουμε, λέει, χαρτί υγείας. Θα γίνουμε Μαδούρο. Να το χαρτί υγείας. Αλλά θα το βλέπουμε σαν είδος πολυτελείας. Άσε το Μαδούρο. Τώρα πάμε στο Μαδούρο για πετρέλαια. Τα ξεχάσαμε. Θα τα πούμε αυτά πολύ. Τώρα γίναμε όλοι Μαδούροι. Ή αντιμαδούροι. 6 προϊόντα, 7 ευρώ. 7 ευρώ. Δηλαδή είναι αδιανόητο το ποσό, έτσι. 7 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Γι' αυτό που λες, εγώ, στην Ευρώπη έχουμε κινητοποιήσεις μεγάλες. Να δούμε τον κύριο Λεχουρίτη. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με τη μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα, διότι αν συμβεί εδώ στην Ελλάδα, η μείωση θα πάει υπέρ του επιχειρηματία και όχι υπέρ του καταναλωτή. Αυτό ελέγχεται, να κύριε Λεχουρίτη. Αν θέλει το κράτος να το ελέγξει, το ελέγχει. Όχι, κύριε Λεχουρίτη, διαφωνώ. Δεν ελέγχει. Να σας πω γιατί δεν ελέγχεται. Να την άποψή του και θα το συζητήσουμε. Από 24% ΦΠΑ στις καφετέρειες, στον καφέ, πήγε στο 13%. Ναι. Δεν μειώθηκε ο καφές. Μα δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να το ελέγξει. Διαφωνώ. Δεν μειώθηκε ο καφές. Ναι, γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να το ελέγξει. Γι' αυτό δεν μειώθηκε. Εάν το κράτος αποφασίσει να κάνει τη δουλειά του και ελέγξει, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης, και ειδικά στα είδη σούπερ μάρκετ, θα σας πω εγώ για πότε ελέγχεται. Δηλαδή, αν το ΦΠΑ πάει στο 0 και τα μακαρόνια συνεχίζουν να έχουν την τιμή την προηγούμενη και το πρόστιμο είναι λουκέτο για 15 μέρες στο σούπερ μάρκετ, θα σας πω εγώ άμα το ξανακάνει. Κύριε Λεχουρίτη, δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος από το κράτος. Πρώτον, σε έκτακτες... Επιτρέψτε μου, να το πω όμως. Σε έκτακτες συνθήκες παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Δεύτερον, αυτός που θα το κάνει, να είστε σίγουρος ότι θα το τιμωρήσει ο ίδιος ο πελάτης του. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο. Μία τελευταία κουβέντα, έχουμε, κύριε Λεχουρίτη. Έχουμε καταγγελία από αγροτικό συνεταιρισμό που μειώθηκε ο ΦΠΑ σε ζωοτροφές από το 13% στο 6%. Ναι. Και αντί να μειωθεί η τιμή της ζωοτροφής, αυξήθηκε. Ναι. Τι καθόμαστε και σε ποιον απευθύνεται ο αγροτικός, σε ποιον απευθύνεται ο αγροτικός συνεταιρισμός? Τον πολίτη, στον... Τον πολίτη, όχι. Όχι, στον επαγγελματία. Τον επηρεάζει η αύξηση του ΦΠΑ ή όχι? Όχι, κύριε Λεχουρίτη. Γιατί τη μετακυλεί, ενώ το καταναλωτή τον επηρεάζει. Μη συζητάμε τώρα. Ο συνεταιρισμός, κύριε Λεχουρίτη, πήγε να κάνει μια μείωση στην εισαγγελία. Πήγε να κάνει μια καταγγελία αρμοδίως. Κύριε Λεχουρίτη. Συγγνώμη, έλεος.
να πω την άποψή μου. Πείτε. Μαζί σας είμαστε. Εμείς αυτή τη στιγμή καταγράφουμε καταγγελίες και παράπονα καταναλωτών το κέντρο καταγγελιών του ΙΝΚΑ, γιατί δεν μπορώ να έχω τα πάντα και να γνωρίζω τα πάντα. Αυτό αφορμή παίρνουμε και βγαίνουμε με έναν καταγγελτικό λόγο για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην αγορά. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς. Εάν δεν υπάρχει κυβέρνηση και κρατικός μηχανισμός να ελέγξει, δεν φταίει ο καταναλωτής. Συμφωνούμε. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ή ο πόνος, την υγεία του, στον κρατικό μηχανισμό και στην κυβέρνηση. Κυριάκο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να διακόψουμε. Λοιπόν, τελειώνοντας όμως, μην αφήνουμε το δάσος. Γιατί? Διότι βλέπουμε το δέντρο. Το δέντρο αυτή τη στιγμή είναι αυτό που δεν μας απασχολεί. Να μας απασχολήσει η ποιότητα των προϊόντων. Έτσι. Είναι το βασικότερο και θα έρθουν και άλλες καταγγελίες. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, κύριε Λεχουρίτη. Πρέπει να διακόψουμε, πάμε σε break. Αν θα μας κόψουν στον αέρα. Οικονομία. Και η ποιότητα και οι τιμές. Αναψυχτικά έρχονται κι άλλα καινούρια. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λεχουρίτη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την υπόθεση του Κολωνού.
Μαζί φίλες και φίλοι, και έχουμε στη σύνδεσή μας μέσω Skype τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Νουλέζα. Κύριε Νουλέζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους παρευρισκομένους. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά, γιατί βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά ανταποκρίθηκα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά στην πρόσκλησή σας. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε διπλά, κύριε Νουλέζα. Και πρέπει να σας πω ότι παρακολουθώ ανελιπώς το ανατρεπτικό, αν δεν σπάλω έτσι ονομάζεται. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Κύριε Νουλέζα, κάνατε μία ανάρτηση που προκάλεσε τεράστια αίσθηση. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο αναφορικά με την υπόθεση του Κολωνού και τον προφυλακισμένο Ηλία Μίχο. Εγώ έχω την εντύπωση, κύριε Παπακυριακόπουλε, ότι ανεξάρτητα αν προκάλεσε αίσθηση και εντύπωση, νομίζω ότι κατά την άποψή μου είναι κάτι πολύ φυσιολογικό αυτό που είπα και πιο συγκεκριμένα, όπως άλλωστε το έχει πει και ο συνάδελφος, ο κύριος Λίτρας, που υπερασπίζεται τη μητέρα, την προφυλακισμένη, αυτοί οι έρευνες της αστυνομίας, της υποδιέθεσης δίωξης, την προστασία ανηλίκων και λοιπά της ΓΑΔΑ έχουν αργήσει. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η περιβόητη λίστα που δεν μπορεί να ανακοινωθεί, διότι για να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας ενός ανθρώπου που κατηγορείται για κακουργηματική πράξη για 6 μήνες, για διάρκεια 6 μηνών, χρειάζεται διάταξη του εισαγγελέως ποινικής δίωξης, με συγχωρείτε, πλημελιωδικών, κατά τόπον αρμόδιο, εκείνο δηλαδή που ασκεί την ποινική δίωξη και ασχολείται με την υπόθεση. Αυτό που είπα εγώ, που υπόθηκε και στα μέσα του Οκτώβρη, μια μέρα πριν απολογηθεί ο Ηλίας Μίχος, με τον οποίο είχα μια μεγάλη διάρκεια τηλεφωνική επικοινωνία, είναι θυμάμαι το θυμό, την οργή και την έκπληξή του για την εξέλιξη αυτή που βρέθηκε με τις χειροπέδες στη ΓΑΔΑ, και χρησιμοποιώ επίτηδες αυτή την φρασιολογία, και όταν του έλεγα ότι τι ακριβώς συνέβη και μου εξηγούσε τα πραγματικά περιστατικά και μου έλεγε μέχρι πού εκτείνεται η δική του δράση, η αξιόπινη συμπεριφορά, θυμάμαι αυθορμήτως που μου είχε πει μια κουβέντα, και κοιτάξτε να σας πω, είναι απόρριτη η, πώς το λένε, είναι μυστική η ανάκριση, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς ούτε να το παραβιάσει. Εγώ όμως, επειδή δεν είμαι νομικός του παραστάτης, αυτή τη στιγμή μιλάω με την ιδιότητα του δικηγόρου και λέω το εξής. Μου είχε πει αυθορμήτως λοιπόν ότι θα μιλήσω και θα τους δώσω, δηλαδή θα ανακοινώσω όλα αυτά τα ονόματα. Εκτός της λίστας των 212. Αυτό ακριβώς, μα η λίστα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη και δεν είναι μόνο εκείνοι που επικοινώνησαν με τα 2 πακιστανικά τηλέφωνα ή με το δικό του κινητό ή με τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίες, WhatsApp, Viber, Messenger ή με το Blin Chat, αν θυμάμαι καλά, που εμφανιζόταν ότι πρόκειτο για μία 18χρονη, 20χρονη και ίσως ενδεχομένως κάποιοι τελούσαν και σε συγνωστή πραγματική πλάνη. Και το λέω αυτό γιατί μερικές φορές από την κυρία ανακρίτρια, όπως διαμαρτυρήθηκαν και άλλοι συνάδελφοί μου, υπήρξαν και υπερβολές για να ικανοποιηθεί και η κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προσωρινής κράτησης. Όμως εσείς εδώ με καλέσατε για άλλο λόγο, να δώσω εξηγήσεις και να διευκρινίσω, γιατί έχετε και στο πάνελ 3 πάρα πολύ έμπειρους ανθρώπους που τους βλέπω σχεδόν στην καθημερινή βάση εκεί και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα συμβαίνοντα. Ο Ηλίας Μίχος λοιπόν, θεωρώ ότι ανεξάρτητα από το τι βρήκε η ελληνική αστυνομία, η οποία καθυστέρησε, ολιγόρησε όχι να μόνο να διεξάγει την έρευνα, να φροντίσει να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης ώστε να μην αλλοιωθούν, εξαφανιστούν, σβηστούν, αποκλείεται τα ίχνη, τα ηλεκτρονικά και μη ανθρώπων που είχαν συμμετοχή. Έχω λοιπόν την εντύπωση, όπως βγήκε και το κατέθεσε και ένας γείτον του Ηλία Μίχου, σε αυτή τη λίστα συγκαταλέγονται όχι μόνο κοινοί θνητοί, μη σημαίνουσες προσωπικότητες ή ισχυροί, οι άνθρωποι που έχουν αξιώματα και είναι από το χώρο τον επιχειρηματικό, τον καλλιτεχνικό ή έχουν σχέση και με την πολιτική ζωή του τόπου. Ο Ηλίας Μίχος ήταν ενταγμένος, είχε δραστηριοποιήτο και είχε διεισδύσει
αρκετά βαθιά στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, κομματικό χώρο, με δωρεές, είχε συναλλαγές με το δημόσιο, πλειοδοτούσε σε διαγωνισμούς, κατά την άποψή μου ενδεχομένως όχι με πλήρη διαφάνεια για προμήθειες του δημοσίου, και είχε φωτογραφιστεί με αγκαλισμούς, αγκαλιασμούς κλπ. Με πάρα πολλούς σημαίνοντες της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, που ανήκανε είτε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε έχουν σχέση με υποψήφιους βουλευτές, κοινοβουλευτικό χώρο κτλ. Ή ακόμη και με κομματικά στελέχη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Υπάρχουν στοιχεία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό ήταν μόνο μία σέλφι, ναι, ναι, και τίποτα παραπάνω. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποια χειροπιαστά στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι φωτογραφίες δεν ήταν μόνο στιγμιές, όπως κάνουν και οι πολιτικοί και οι πολίτες? Ότι όντως σταματούσαν λιμουζίνες. Νομίζω ότι είπε κάτι πιο σημαντικό ο κύριος Νούλεζας από αυτά που... Να δούμε αν έχουμε... Να απαντήσει όμως και θα ρωτήσει, θέλει ευθύς αμέσως. Κύριε Νούλεζα. Απλά θα απαντήσω στον κύριο Χαλαζιά, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί μου διδάσκει να έχω ήπιο λόγο, που είναι ήπιος. Τέτοιες φωνές πρέπει να ακούγονται, ήπιες φωνές, χωρίς να υπονοώ κάτι για το συμπέρι, για τους όσους συμπαρίστανται εκεί σήμερα βρίσκονται. Απλά ειδικά για τον κύριο Χαλαζιά ήθελα να το μνημονεύσω αυτό, και νομίζω αυτό το κερδίζει. Δείτε λιγάκι. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ο Ηλίας Μίχος, ενώ παραμονή της απολογίας του, συζητούσε με μένα, μαζί μου, μου εκμυστηρεύτηκε για 20 και πλέον λεπτά πολλά σημαντικά πράγματα για την ουσία της υπόθεσης, αρνείτο ορισμένες σοβαρές κατηγορίες, μου έδειχνε ότι έχουν συμμετοχή σε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα και άλλοι άνθρωποι, και ότι έχει στα χέρια του κρατά στοιχεία, δηλαδή ονόματα τρανταστά, όχι αυτούς που έχουν απολογηθεί και προφυλακίστηκαν, δεν εννοώ αυτούς. Είμαι σαφής, βέβαια κολλείομαι, με εμποδίζει και η ιδιότητα του δικηγόρου, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος. Φτάνει πάντως και αυτό. Φτάνει και αυτό. Γιατί έκτοτε δεν του ξαναμίλησα. Υπήρχε ενδεχόμενο να τον επισκεφτώ στις φυλακές των Γκρεβενών, και όχι γιατί απαραίτητα είχα ανάγκη να τον υπερασπιστώ και να κερδίσω λίγο περισσότερη δημοσιότητα, μάλλον αρνητική δημοσιότητα θα κέρδιζα. Όμως, επειδή έχω χειριστεί πολλές υποθέσεις ασέλγειας, είναι γνωστές οι θέσεις μου ότι δεν είναι αποφασισμένη όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, οι οποίες ελάττωσαν, μείωσαν τις ποινές για όνομα του Θεού, ότι πάσουμε στο στάδιο της πρόληψης, στο σκέλος που αφορά τη δραστηριοποίηση, την αντίδραση, τα αντανακλαστικά της αστυνομίας, και είμαστε δεκαετίες πίσω από ευρωπαϊκές χώρες, αυτά λοιπόν, νομίζω είναι κοινότητα. Ο Στέλιος Ποτόπουλος ήθελε κάτι να σας ρωτήσει, κύριε Νούλεζα. Στέλιο. Κύριε Νούλεζα, ναι, με συγχωρείτε, απλά από τα συμφραζόμενα, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι είτε από το Μίχο είτε από κάποιον ο οποίος ήταν περίοικος εκεί της περιοχής, υπήρξε η πληροφορία ότι σημαίνοντα πρόσωπα, και αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος άνθρωπος, ακόμα και γείτονας να είναι, βλέποντας τα αυτοκίνητα, βλέποντας τον τρόπο που κινείται, βλέποντας και κάποιους διάσημους, πολύ πιθανόν, υπήρξαν άνθρωποι, αν κατάλαβα καλά, ναι, επωνύμους, διάσημους, εγώ το έθεσα έτσι, οι οποίοι πήγαιναν και έπαιρναν το παιδάκι, έπαιρναν το συγκεκριμένο κοριτσάκι, κατάλαβα καλά? Ακούστε, αυτό που γινόταν και αποδείχτηκε, δεν χρειάζεται να το πει ο Βασίλης Νουλέζας για όνομα, να γίνω εγώ το μαύρο πρόβατο. Όχι, όχι, λέω το είπατε, έτσι. Σωστά, καλά κατάλαβα. Ακούστε, στη λίστα αυτή που είναι πολύ μεγαλύτερη από 213 άτομα και με το σταγονόμετρο πληροφορείται η κοινή γνώμη και με ρυθμούς χελώνας. Και επιλεκτικά, αν καταλαβαίνω καλά. Ανάκριση, αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση και εκτίμηση, και ας με κρίνουν και δύο εκπρόσωποι της Ελλάς και να με διαψεύσει, είναι ότι πηγαίνουν, συλλαμβάνονται, εκδίδονται εντάλματα σύλληψη και πηγαίνουν στην ανακρίτρια και προφυλακίζονται άγνωστοι μέχρι τώρα, ενώ 3, 5, 10 οι οποίοι είναι γνωστοί στο Πανελλήνιο και έχουν γνωστές ιδιότητες, είτε πολιτικές, είτε επαγγελματικές, είτε καλλιτεχνικές, αυτή τη στιγμή είναι στο περιθώριο. Και φοβάμαι πάρα πολύ, εκτός ότι η κυρία Ανάκριση προχωρά με βραδύτητα,
όπως και η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία υπηρετώ 25 χρόνια, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, μπορεί να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες κάποιοι στη Γαδά. Όμως, προνοώ ότι ούτε τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κάποια συνταρακτική εξέλιξη ή θα ακούσουμε ο τάδε γνωστός ή η τάδε γνωστή είχαν σχέση με τη 12χρονη, μάλιστα, είτε συναντήθηκαν σε κάποιο Airbnb διαμέρισμα που είχε μετατραπεί, μάλιστα, με συγχωρείτε, είπες, σε οίκο ανοχής, είτε σε αυτοκίνητο ή σε άλλον επαγγελματικό χώρο, και καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά η 12χρονη, τρεις και λίγο να πηγαίνει αυτή η επώδυνη διαδικασία, ψυχικά επώδυνη, και με τη μάνα φυλακή. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Με την παρουσία παιδοψυχολόγου, και θα σας πω κάτι, κύριε Παπακυριακόπουλο, και αυτό αποτελεί καταγγελία. Θεωρώ σε ό,τι αφορά την περιβόητη λίστα είναι πολύ μεγαλύτερη, καθυστερούν, υπάρχει ένα αόρατο χέρι που δυσχεραίνει την ανάκριση και προστατεύει ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν κυριολεκτικά τον ύπνο τους, και θεωρώ ότι χρέος, ανθρώπινο χρέος του Ηλία Μίχου, αν αύριο το πρωί μου ζητήσει την υπεράσπιση, παρόλο που είμαι αντίθετος στη διάπραξη, όχι απλά αντίθετος, καταδικάζω περίφραστα να αγγίξει άνθρωπος ανήλικο παιδί και να διαπράξει αυτά τα ιδεχθή και αποτρόπια εγκλήματα, απλά με ενοχλεί αυτή η ανάκριση και αυτή η δικαιοσύνη των δύο ταχυτήτων. Δηλαδή η άσημη κοινή θνητή στον ανακριτή διαπόμπευση, το επώνυμο τα πάντα, γιατί το λέω διαπόμπευση, γιατί ένας εξ αυτών, ας πούμε, επικαλείται ότι έχει πρόβλημα. Βέβαια, εγώ καταδικάζω μόνο το να έχεις επικοινωνήσει με μία ανήλικη, και στο στάδιο της απόπειρας έχει θητική δυσλειτουργία ή δεν μπορούσε να τελέσει, να πραγματοθεί η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος κτλ. Αυτά είναι φτηνές δικαιολογίες. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που βγήκανε χωρίς να έχει ασκηθεί κατηγορία, στους έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια λόγω πολιτικού προσήμου. Και εδώ ακούμε ότι υπάρχουν γνωστοί πραγματικά που είναι στο απειρόβλητο, στο ημίφος. Αυτό δεν λέγεται δικαιοσύνη. Θα σας το πω ευθέως. Η δήλωσή μου που αναπαρήγαγαν πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης και αποτέλεσε αφορμή να προσκληθώ και να πληθώ ενώπιον σας να μιλήσω και αποτελεί για μένα τιμή, είναι ότι εγώ είπα συγκεκριμένα πράγματα, και το πιο συγκεκριμένο είναι ότι μέχρι τώρα, με διάφορες δικαιολογίες, με αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δεν ανακοινώνονται επώνυμα ποιον, εκείνων που πηγαίνω ερχόντουσαν, που μπαινόβγαιναν στο μάρκετ του Ηλία Μίχου, που είχε πολυπίκυλη κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική δραστηριότητα, οι οποίοι τον γνώρισαν και τους γνώριζε πάρα πολύ καλά και δεν συναντήθηκαν μετά από μια θεατρική παράσταση ή σε ένα κέντρο διασκέδασης να βγουν μια σέλφι με τον Μαζονάκη ή τον Αντώνη Ρέμο. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είχε συναναστροφή, είχε συναλλαγή μαζί τους, έκανε δωρεές, τον γνώριζαν. Άρα και λοιπόν πρέπει να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί που πήγαιναν με τα πολυτελή οχήματα και επιβίβαζαν την ανήλικη και την κατήφθηκαν, πήγαιναν προς άγνωστη κατεύθυνση. Κυριακό. Εδώ εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Νουλέζας αυτό που καταγγέλει είναι χειρότερο ακόμα και από το θέμα του που το επίδικο. Δηλαδή εδώ υπάρχει από τη δικαιοσύνη μία σκόπιμη κολλησιεργία προκειμένου να προστατευτούν κάποιοι επώνυμοι. Αυτό δεν λέτε, κύριε Νουλέζα? Από την αστυνομία. Για μένα υπάρχει ολιγορία και συγκάλυψη. Και από την αστυνομία. Αλλά επειδή τώρα εσείς αυτό το καταγγέλλετε δημόσια, κύριε Νουλέζα, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, εδώ πρέπει αυτεπαγγέλλως ένας εισαγγελέας να επέμβει και μόνο που σας ακούει. Και μόνο που σας ακούει, πρέπει να επέμβει εισαγγελέας αυτεπάγγελτα τώρα. Λοιπόν, βάλε μια τελεία να ακούσουμε. Ευχαρίστω, θα κληθώ και να μιλήσω. Θα σας πω κάτι. Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του κινητού τηλεφώνου του τελευταίου τετραμήνου, γιατί η σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης ξεκινά από το 2021, όταν ήταν μόλις 11 χρόνων. Όχι από το παιδί του 2022. Το καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να... Συγγνώμη, Στέλιο, θα την κάνεις. Κύριε Νουλέζα, επειδή έχει ακουστεί και κάτι άλλο, και μάλιστα μέσω επίσημης ανακοίνωσης μεγάλου εκδοτικού ομίλου, ότι υπήρχε προειδοποίηση ενώ γινόταν η έρευνα. Αυτό δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, εάν το γνωρίζετε και θέλετε να το πείτε. Όχι, θα απαντήσω, δεν με φαίνεται σε καθόλου δύσκολη θέση. Εγώ αποφάσισα, με αφορμή αυτό το τραγικό σημάδι,
σαν δικηγόρος, γιατί ο δικηγόρος δεν πρέπει μόνο να εκδίδει γραμμάτια προείσπρεξης και να καταθέτει δικόγραφα, πρέπει να βοηθάει και το κοινωνικό σύνολο και να βοηθάει να συμβάλλει στην απονομή ταχύτερης και καλύτερης δικαιοσύνης. Λένε οι Ιταλοί έχουν το μότο «La giustizia uguale per tutti». Δικαιοσύνη είναι ίση για όλους, ίδια για όλους. Δεν το βλέπω εγώ αυτό εδώ. Πείτε μου εσείς κι αν σφάλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, αν έστω ένας επώνυμος ακούστηκε, όπως λέτε, δημοσιογραφική ορολογία, κρεμάστηκε στα μανταλάκια. Ούτε ένας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι στο Λονδίνο και σας λέω ότι η χώρα μας είναι η πλέον δυσφημισμένη, ότι είναι χώρα υποδοχής, φιλοξενίας και, αν θέλετε, υπόθαλψης εγκλημάτων, sexual abuse, όπως τα λένε οι Άγγλοι, δηλαδή εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης που στρέφονται κατά ανηλίκων. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δυσφημιζόμαστε, δηλαδή. Ήδη χαρακτήρα ασιατικής χώρας και τρέπομαι κυριολεκτικά σαν Έλληνας να απολογηθώ για αυτό το κατάντημα, αυτόν τον κατήφορο. Και ακούστε λίγο, θα σας δώσω και μια πολύ σαφή απάντηση που είπα ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη. Κοιτάξτε, υπήρξε το 19 η νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε πολλής λόγος, το 46-19 και το 46-20. Το 19 είναι η οτροποποίηση δηλαδή του ποινικού και του κώδικα ποινικής δικονομίας που μειώθηκαν, κατέβηκαν οι ποινές. Να τα λέμε έτσι απλοϊκά, να είμαστε κατανοητοί από τους τηλεθεατές. Ήρθε μετά η κυβέρνηση τον Ιούνιο-Ιούλιο του 19 της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες πράγματι του 20 και του 21 και η ασέλγια, η σεξουαλική κακοποίηση, οποιαδήποτε ασελγής πράξη με ένα παιδί ανήλικο από κάτω από τα 15 και εμένα θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ως τα 17, να επεκταθεί το αξιό. Και 18 ακόμη συμφωνώ και το προσυπογράφω, δεν καταλαβαίνω. Είδα ότι 16 ονών είναι ενήλικο, ένα κορίτσι. Λοιπόν, τώρα διάβαζε ένας προπονητής στο Ηράκλειο, βίασε τον αθλητή του. Πρέπει λοιπόν, για να συνοψίσω, γιατί νιώθω ότι καταχρώμαι τον. Γιατί θέλω να σας κάνω και άλλη μια σημαντική ερώτηση, κύριε Νουλέζα. Έπρεπε, κατά την άποψή μου, ο κύριος Σιάρας, ο οποίος δεν γνωρίζει τη δικαιοσύνη, δεν γνωρίζει τα δικαστικά. Γιατρός. Ο κύριος Σιάρας είναι μικροβιολόγος. Υπουργός δικαιοσύνης, μικροβιολόγος. Παγκόσμια πατέντα. Κάτσε να το πίεση. Πείτε το, κύριε Νουλέζα. Είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει σοβαρή νομοθετική πρωτοβουλία. Ακριβώς. Πρέπει να φυσπιστεί και είμαι σαφής. 25 χρόνια ποινικός δικηγόρος είμαι. Εδώ μπροστά μου είναι το βιβλίο του ποινικού δικαίου της Αγγλίας. Σχολούμαι και με την Αγγλία και με την Γερμανία και με την Ιταλία που είχα την ευκαιρία να σπουδάσω. Ακούστε, χρειάζεται ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, να επεμβαίνει γρήγορα η αστυνομία. Και τι εννοώ? Υπάρχει υπόνοια σεξουαλικής κακοποίησης ενός παιδιού. Καταγγέλλεται εδώ στην Αγγλία. Εκδίδουν ένταλμα σύλληψη, έρχεται η αστυνομία. 8 αστυνομικοί, 3 περιπολικά και σε συλλαμβάνουν. Αφαιρείται αμέσως πολιτική μέτρα. Τώρα, γιατί έχουμε και μια δυσάρεστη αποκάλυψη στη συνέχεια για την Αγγλία. Κύριε Νουλέζα, μια ερώτηση. Αφού σας έχουμε εδώ να εκμεταλλευτούμε. Άρα, συγγνώμη, αυτό που λέει ότι η κυβέρνηση δίθεν αυστηροποίησε τον νόμο είναι πομφόλιγα. Κοιτάξτε, αυστηροποίησε, θέσπισε, γιατί στο 339 για το βιασμό δεν προβλεπόταν, γιατί ήταν οι ποινές 10-15 χρόνια, αυτό να ξέρετε μόνο, γιατί η ασέλγεια, οποιαδήποτε πράξη ισοδυναμεί, ισούται με βιασμό. Και να θοπεύσει ένα παιδί, έχει βιάσει την ψυχή του και μένει ανεξίτηλο το σημάδι. Λοιπόν. Και πότε και πώς θα επιβληθεί. Ρώτα, Στέλιο, αυτό που ήθελες. Άρα, τι εννοώ νομοθετική πρωτοβουλία? Έπρεπε να βγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, σε μια κοινή συνέντευξη τύπου, έχοντας συνταραχθεί, συγκλονιστεί, γιατί δεν είδα κανενός αυτή να εδρώνει από την κυβέρνηση. Κανενός. Και αυτές οι προσχηματικές δηλώσεις, η ευαισθητοποίηση, τα κροκοδίλια δάκρυα και οι διαβεβαιώσεις πολιτικάντικες δεν με πείθουν. Εγώ είμαι απολιτικ πολύ, είμαι μακριά από τα κόμματα και είμαι με τον απλό πολίτη. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν βγήκανε να ανακοινώσουν ότι θα υπάρξει 1, 2, 3, 4, 5 νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θα υπάρξει πρωτοβουλία, ας πούμε, να θεσπιστεί όπως είναι στη Μεγάλη Βρετανία τα παιδιά όταν οι γονείς ασκούν επιβολή. Κύριε Νουλέζα, επειδή εντάξει όλα αυτά. Το παιδί σε οικογένεια που δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά να τιμωρούνται, να αναφέρεται διαβίου η γονική μέρημνα, να τιμωρείται αυστηρά
και άλλης ασυλλογικής πράξης. Λοιπόν, όχι με κύριε Νουλέζα, να σας κάνει μια ερώτηση ο Στέλιος, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να. Στέλιο, πες σε αυτό που ήθελες. Ότι τα ουσιώδη εδώ είναι δύο. Το πρώτο, να βρεθούν όσοι βίασαν το κοριτσάκι αυτό, έτσι, αυτό το παιδί. Και το δεύτερο, αφού βρεθούν, ποια θα είναι η τιμωρία τους. Θα σας απαντήσω. Δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Τα είπατε πριν, νομίζω, το νομικό πλαίσιο. Τηλεγραφικά. Τηλεγραφικά. Λοιπόν, μπορεί η Ελλάς, μπορούν εκεί στη Γαδά πάρα πολύ γρήγορα να εντοπίσουν, έχουν στοιχεία και από τη. Η τιμωρία ποια θα είναι, για να καταλάβει κι εγώ, ο Αδαΐς. Τους Ελλάδες προσάγουν σιδηροδέσμιο στον ανακριτή. Και η τιμωρία, εφόσον αποδειχθεί υποκειμενικά και τεχνικά πράγματα. Το αδίκημα του βιασμού είναι ισόβια κάθειρξη. Δηλαδή. Άλλος, αν αποδειχθεί μόνο ασέλγεια, μιλάμε για 10-15 χρόνια. Εξηγήστε, κύριε Νουλέζα. Δεν έχουμε χρόνο. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω. Δεν είναι ισόβια. Όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια. Εδώ θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, κύριε Νουλέζα, μία τελευταία ερώτηση. Υπήρχε το σκάνδαλο Επστάιν, στο οποίο και ο Επστάιν είχε στοιχεία και κράταγε τους κορυφαίους πολιτικούς του πλανήτη. Και όμως βρέθηκε κρεμασμένο στο κελί του. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Παπαδιακόπουλε, τώρα είναι η βόμβα που πραγματικά θα σκάσει. Ακούστε, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, πρόθεση και ειλικρινής θέληση να απονεμηθεί δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση ίσα για όλους, ότι θα πληρώσουν την ύφη το μάρμαρο μόνο ορισμένοι. Αυτή η υπόθεση σιγά σιγά θα φύγει, είναι μακριά στα κρεβενά. Ο Ηλίας ο Μίχος, που έπρεπε συνέχεια να έρχεται για συμπληρωματικές. Έχει αφήσει κάπου αυτά τα στοιχεία που έχει, κύριε Νουλέζα. Τι λέτε? Έχει αφήσει κάπου ή θα έχουμε τύπου Επστάιν υπόθεση? Όχι, τα στοιχεία που έχει ο Μίχος στην κυρία ανακρίτρια και δείξει μάλιστα και έμπρακτη, ειλικρινή μεταμέλεια και μετάνοια, και αυτό θα τον βοηθήσει και για την ποινική του μετακύρηση, θα βοηθήσει να διελευκανθεί η υπόθεση, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη, να εισπράξει ένα χαστούκι η κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης που το παρακολουθεί ως ένα τηλεοπτικό σύρια. Και αυτό που επίσης με απασχολεί, αν αυτή η υπόθεση που έχει πολλές διακλαδώσεις συνδέεται και με άλλη γνωστή υπόθεση παιδεραστίας και παιδοφιλίας που ακμάζει στην Ελλάδα, όπου ο κατηγορούμενος εν ώψη της κρίσης στο δεύτερο βαθμό, εφαρμοζόμενη η διάταξη του 47, πήρε αναστολή, γιατί θα του προκαλούσε η έκτηση της ποινής υπέρμετρη βλάβη. Λοιπόν, κύριε Νουλέζα, πρέπει να σας κλείσω, γιατί θα μας κόψουν στον αέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα αποκαλυπτικά μας είπατε και ελπίζουμε να κινητοποιηθούν αυτοί που πρέπει να κινητοποιηθούν. Να σας καληνυχτήσουμε και καλή επάνωδο στην πατρίδα. Εγώ θεωρώ ότι έκαμα το καθήκον μου. Το κάνατε. Είμαι στη διάθεση των αρχών και παίρνω από τη νομική ιδιότητα. Πιο πάνω υπέρχεται η ιδιότητα του ανθρώπου. Έτσι. Και παρόλο που δεν είμαι πατέρας παιδιού, αγαπώ τα εγγόνια της συντρόφου μου σαν δικά μου παιδιά, τα λατρεύω, δίνω Αντιλητό. Και την ψυχή μου και το στοιχείο μου. Ευχαριστούμε πολύ και πάρει η κύριε Νουλέζα, γιατί εδώ πέρα έχουμε και κάποια περίεργα θέματα. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Νουλέζα. Θέλω να πάμε να δούμε την περίπτωση του παιδοβιαστή που δεν ασχολείται κανένας, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την πρωτόδικη καταδίκη του 18 χρόνια επειδή βίασε το 11χρονο κοριτσάκι του. Κυκλοφορεί ελεύθερος, να επαναλάβουμε. Δηλαδή δεν τιμωρήθηκε και δεν σοφρονίστηκε. 18 χρόνια πρωτόδικη ποινή με αναστολή και βίασε το ίδιο του το κοριτσάκι. Αποδειγμένα βιαστής. Και τιμωρήθηκε με αναστολή. Αυτό συζητάμε. Γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Νουλέζα. Έχουμε τη φωτογραφία. Ποια θα είναι η ποινή? Η εφημερίδα Ντοκουμέντο την είχε αποκαλύψει. Ποινή, ό,τι και να είναι, παιδιά, ισόβια να είναι, θα βγει σε 16 χρόνια. Πόσο μάλλον ήταν η μάνα. Μα δεν είναι έξω. Μα ούτε μέσα δεν είναι. Και δεν έχουν, προσέξτε. Είναι ισόβια, το πιο τραγικό. Τα ισόβια δεν είναι με αναστολή. Ο ευυπόλυτος βιαστής της 11χρονης κόρης του είναι έξω και δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Και η εφημερίδα έχει τρομερές καταγγελίες για σύμβουλο, συνεργασία με υπουργό, για υποψήφιο άλλου. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα δεν πρέπει να παρέμβει δικαιοσύνη. Εάν έκανε αυτά στο παιδάκι του, στα παιδιά τα άλλα, τι θα κάνει? Τα παιδιά του κόσμου τι θα κάνει, εννοείται. Εδώ λοιπόν έπρεπε να παρέμβει δικαιοσύνη, να προστατέψει τον περίγυρο και τα παιδιά με τα οποία αυτό συναναστρέφεται. Δεν τον έβαλε μέσα. Δεν σοφρονίστηκε, γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν τον τιμώρησε είτε με χημικό ευνουχισμό, όπως έχουμε πει κατά καιρούς.
τα παιδιά τα οποία περιστρέφονται γύρω του είναι σε κίνδυνο. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, δεν έπρεπε τουλάχιστον τα στοιχεία του να έχουν δημοσιοποιηθεί. Θα πρέπει η φωτογραφία του να βγαίνει καθαρή από τη στιγμή που έχει τιμωρηθεί. Που είναι καταδικασμένος, βέβαια. Να τη δίνουν στη δημοσιότητα. Και για να μπορεί ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Στο εξωτερικό υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όντως τον έχουν παντού κολλημένο ότι αυτός είναι παιδεραστής. Όχι παιδόφιλος. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Εδώ υπάρχει τεράστιο ερωτηματικό γιατί δεν έχουν γίνει όλα αυτά. Πάμε όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πάμε στις Αμερικάνικες εκλογές. Γιατί γίνεται μια μάχη η οποία έχει τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον. Φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις αναφορικά με την Ελλάδα και κακές ειδήσεις αναφορικά με την Τουρκία. Διότι έχουν ιτηθεί ο Μεχμέτ Οζ στην Πενσιλβάνια, που είχε την έμπνευση ο εκβιαζόμενος από τον Ερντογκάν Τραμπ να τον βάλει υποψήφιο και κατάφερε να κερδίσει ο Φέτερμαν, που ο άνθρωπος εντάξει, κανένας δεν περίμενε ότι θα κερδίσει. Έτσι είναι η business. Έτσι, κέρδισε λόγω της κινητοποίησης του ελληνικού και του αρμένικου λόμπι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ελληνικού, του εβραϊκού. Και του αρμένικου. Και του αρμένικου. Λοιπόν, νάτος, ορίστε. Αυτόν τον άνθρωπο έβαλε ο Τραμπ, ο οποίος έχει υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό. Έχει αρνηθεί τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυσικά τις γενοκτονίες των Ελλήνων, της Ιωνίας, της Κύπρου, της Κωνσταντινούπολης. Δηλωμένος φίλος του Ερντογκάν. Μιλάμε για τώρα ο Ερντογκάν τον σπονσάρει, όπως και την κυρία Ντουράκογλου που είναι δίπλα στον Μπλίνκεν, γιατί είναι σε όλα τα κόμματα το τουρκικό λόμπι. Έχουμε τις ευχάριστες ειδήσεις λοιπόν με την εκλογή του Φέτερμαν. Εξελέγει ο Κρις Πάπας, η Νικόλ Μαλιωτάκης, ο Ρόμπερτ Μενέντες Τζούνιορ, ο γιος του Μενέντες με τεράστια διαφορά, ο Φρανκ Παλώνε. Θερμός φίλος της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Γκάς Μπιλιράκης, ο εμβληματικός αυτός ρεπουμπλικάνος που αποκάλυψε την Ας Ντουράκογλου, τη σύμβουλο του Μπλίνκεν που έστειλε τη Μαϊμού επιστολή για να ακυρωθεί ο EastMed και εμείς κοιμόμασταν, πετάγαμε χαρταετό και βρέθηκε ο Γκάς Μπιλιράκης με την Νικόλ Μαλιωτάκη και έκανε αυτή την ύψιστη υπηρεσία στο Ευρωπαϊκό Έθνος. Δεν παρακολουθήσαμε την κατάθεση των ΟΗΕ του Τουρκολεβικού Συμβουλίου. Και ο Πάπας μου φαίνεται. Κρις Πάπας με τα F-16, Ντίνα Τάιτους, η οποία φέρεται να εκλέγεται, είναι πολλά τα ονόματα, αλλά υπάρχει και το άλλο παρασκήνιο. Γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι προηγούνται στη Βουλή και αυτή τη στιγμή έχουν μία διαφορά. Δεν έχει κρυθεί τίποτα να το ξεκαθαρίσουμε. Μία έδρα στη Γερουσία. Τι θα γίνει εάν εκλεγούν. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για να το σχολιάσουμε, να δούμε τι προαναγγέλουν οι Ρεπουμπλικάνοι σε περίπτωση που κατακτήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Yeah, but I don't think those I'd be for marijuana because when they prosecute people for marijuana, it's racially biased. We know that. That's a very good reason to legalize it. What I worry about, of course, if the Republicans take over, whether it's by a small margin or a large margin, that they are, first of all, we're not going to be able to pass anything. Secondly, there will be hearings, there will be investigations, they'll investigate Hunter Biden. It'll be very toxic. Marjorie Taylor Greene and those people will want to impeach Biden. I worry about it just being very, very ugly. Λοιπόν, οι Δημοκρατικοί φοβούνται ότι αν πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο της Βουλής, θα ασκήσουν διώξεις κατά του Χάντερ Μπάιντεν και του Τζο Μπάιντεν. Ξέρετε γιατί, να το δούμε για να το σχολιάσουμε μαζί. Έχουμε το βίντεο που είχαμε αποκαλύψει πρώτοι εδώ και κάτι μήνες για τον ιό Μπάιντεν. Πονεμένη ιστορία. And talking about the big guy, remember what Joe Biden said about those who are found with even a small amount of crack? If you have a piece of crack cocaine no bigger than this quarter that I'm holding in my hand, $0.0025, we passed a law through the leadership of Senator Thurman and myself and others, a law that says if you're caught with that, you go to jail for 5 years. You get no probation, you get nothing other than 5 years in jail. Judge doesn't have a choice. Εκεί λοιπόν που ο Τζο Μπάιντεν ήθελε να κλείσει φυλακή τους τοξικοεξαρτημένους, τα άρρωστα παιδιά, τα φτωχά παιδιά βέβαια, για 5 γραμμάρια κράκ, εμφανίζεται ο γιος του να κάνει χρήση κράκ και να ζυγίζει την πενταπλάσια ποσότητα από αυτή που θα πήγαινε 5 χρόνια φυλακή.
Χρήστο. Και να πούμε ότι αυτό το ναρκωτικό είναι χημικό. Δεν έχει καμία άλλη επεξεργασία. Είναι ένα, το φτάνει και το χρησιμοποιούν στο τέλος, στην τελευταία διαδικασία οι εξαρτημένοι. Οι Ρεμπομπλικάνοι κερδίζουν γιατί χάνουν από την πολιτική που ακολούθησε ο Μπάιντεν. Η οικονομική πολιτική που ακολούθησε δεν κατάφερε να την εφαρμόσει, διότι ήταν μια ψιλοκλοπή από το πρόγραμμα το οικονομικό του Τραμπ. Δεύτερον, έχει δημιούργησε πολλές αντιθέσεις μέσα στους δημοκρατικούς, αλλά και ταυτόχρονα με τους πολίτες. Ενώ οι Ρεμπομπλικάνοι κρατήσανε μια πολύ πιο σωστή θέση και για την Ουκρανία, αλλά και για όσα γίνονται στα Βαλκάνια και στην Μεσόγειο. Αυτό που θέλανε οι Αμερικάνοι, οι πολίτες, θέλανε να υπάρξει μια ηρεμία και να μην μπερδεύονται μέσα σε πολέμους. Αυτό το πράγμα είναι που κοστίζει περισσότερο τον Biden. Ο Μεν Τραμπ είναι αυτός ο οποίος διαθέτει και χρήματα, έχει και χρήματα και έχει φτιάξει πλέον μια σειρά πραγμάτων για να ξαναμπεί στην θέση του Θα το πρόεδρου. Δούμε γιατί ο Ντεσάντης, ο ανταγωνιστής του στη Φλόριντα, σάρωσε. Στέλιο. Ναι, είναι και νεότερος. Λοιπόν, οι παρατηρήσεις μου είναι οι εξής. Πρώτον, θα πρέπει να περιμένουμε γιατί τα πρώτα αποτελέσματα της αμερικάνικης εκλογής πρέπει να πούμε ότι ενσωματώνουν την επιστολική ψήφο, στην οποία παραδοσιακά οι δημοκρατικοί, από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχουμε διαβάσει, δεν είμαστε εκεί, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά. Άρα, όταν θα ενσωματωθούν και οι ψήφοι από τα εκλογικά κέντρα, μάλλον οι Ρεπουμπλικάνοι θα αυξήσουν τη διαφορά. Το δεύτερο το οποίο καταδεικνύει αυτές τις εκλογές των ΗΠΑ είναι ότι ψήφισαν περισσότεροι λευκοί άντρες. Αυτό είναι πάντα υπέρ των Ρεπουμπλικανών και αυτό θα φανεί και στις επόμενες μέρες. Πάντως και στους Ισπανόφωνους σάρωσαν οι Ρεπουμπλικάνοι. Σάρωσαν κυριολεκτικά. Ναι, γιατί η ακρίβεια η οποία σαρώνει και τις ΗΠΑ δεν θα αφήσει αλόβητους ούτε τους Δημοκρατικούς, ούτε τον Biden, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαλτός και ο οποίος δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει. Έτσι, όχι τις ΗΠΑ, αλλά ούτε. Τι να πω, ένα μικρό μινι μάρκετ. Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση. Η ηλικία του και η κατάστασή του, η ψυχολογική, δεν του επιτρέπει να ηγείται μιας υπερδύναμης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό οι Αμερικανοί πολίτες προφανώς το βλέπουν. Κυριάκο. Τα σκάνδαλα, συγγνώμη να πω κάτι, και τα σκάνδαλα που έχουν γίνει και έχει κάνει και ο γιος του και ο ίδιος με την Ουκρανία και με διάφορο. Η ανησυχία, Ανδρέα μου, είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί εγώ διαβάζω αρκετό αμερικάνικο τύπο σε καθημερινή βάση. Και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή οι Δημοκρατικοί έχουν τρεις μεγάλες ανησυχίες στην περίπτωση επικράτησης των Ρεπουμπλικανών. Η πρώτη ανησυχία αφορά τον ενδελεχή έλεγχο της εργαστηριακής προέλευσης της πανδημίας. Του κορονοϊού. Το τρέμουν αυτό με το θέμα του κορονοϊού. Τόσο την εργαστηριακή προέλευση, την εργαστηριακή προέλευση που συγκαλύφθηκε επί Δημοκρατικών, όσο και για τα θέματα των παρενεργειών του εμβολίου και όλη τη φιλολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το εμβόλιο μαζί με την προπαγάνδα, γιατί δεν βλέπεις, Ανδρέα μου, ότι δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και μία εβδομάδα Twitter και Facebook απολύουν μαζικά στην Αμερική τους λογοκριτές. Αυτούς που έβαζες μία ανάρτηση κατά του εμβολίου και σου κλείνανε το προφίλ. Να ευχαριστήσω. Δεν είναι τυχαίο που γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο τον Χαλαζιά. Και θα κοπεί και η χρηματοδότηση στην Ουκρανία. Τον Κυριάκο τον Ντόμπρα. Μακάρι να είχαμε άλλη μια ώρα εκπομπή. Σίγουρα θα την καλύπταμε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ σε εσάς. Μείνετε μαζί μας όμως. Μην αλλάξετε συχνότητα, γιατί ακολουθεί εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο και με πολύ σημαντικά ιστορικά θέματα, γιατί έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας εδώ πέρα. Και καλά που υπάρχει κάποιος να μας τη θυμίζει. Οι σύγχρονοι Έλληνες, λοιπόν, όπως θα ακούσετε στην εκπομπή που ακολουθεί, Κόντρα και Ρήξη, είναι απόγονοι των Μικηναίων και των Μινωητών. Η προέλευση των Μινωητών και των Μικηναίων έχει απασχολήσει αρχαιολόγους, ιστορικούς και γλωσσολόγους. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι σχετικές εκτιμήσεις βασίζονταν σε αρχαιολογικά και γλωσσολογικά δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, του 20ου αιώνα, η πρόοδος της γενετικής επιστήμης, το DNA, το τεστ που λέμε το γονιδιακό, έδωσε ασφαλείς απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Είναι πολύ σοβαρές αποκαλύψεις και αξίζει να τις ακούσετε. Η μελέτη του Λαζαρίδη, Meet και Meeting, δημοσιεύθηκε στο Τεύκος 548 του περιοδικού Nature και στις σελίδες 214-218 τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συγκλονιστικά. Επίσης θα ακούσετε σε πολιτικό επίπεδο τι κάνουμε λάθος σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Σκρέκα, εκεί απευθύνεται το ερώτημα. Και είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση για την κρίση ή φταίει ο Πούτιν, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός. Μετά την είσοδο του Νοεμβρίου είχαμε τις νέες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και των παρόχων. Τι πραγματικά έγινε, τι συμβαίνει.
Μειώθηκε η κρατική επιχορήγηση. Η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, θα δείτε όλη την αλήθεια στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα συνεισφέρει λιγότερα χρήματα, ωστόσο αυτή δεν είναι η λύση. Λύση θα είναι όταν χτυπήσεις ουσιαστικά με μέτρα λογικής την αιτία του προβλήματος. Και δεν είναι μόνο αυτά, αξίζει έτσι ένας μικρός προλόγος, γιατί λίγοι το ξέρουν από τι πέθαιναν οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν και θα πρέπει να μας απασχολούν, όπως τα λάθη της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, η έξαρση του πληθωρισμού που έπιασε στον ύπνο την κυβέρνηση, γιατί πολύ απλά δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή στις εξελίξεις παρά τις προειδοποιήσεις. Ο κίνδυνος τώρα είναι να αποτύχει στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής αντιπληθωριστικής πολιτικής. Και είναι χρήσιμο όταν σχεδιάζουμε αντιπληθωριστικά μέτρα να έχουμε υπόψη μας τα 5 στοιχεία που θα ακούσετε αποκλειστικά στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.